Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στην τηλεόραση, στο κόκκινο. Και σήμερα την Νίκη Ανδρουλάκη. Που είναι στο μαύρο. Στο μαύρο ή στο μπέζ. Δεν είμαι στο μαύρο. Πολύ στο μαύρο μπέζ. Κατάλαβε. Το σπάς λίγο. Τι κάνεις, Νίκη. Καλά είμαι. Πόσο καιρό, βρε. Έλα μου, ντε. Καιρούς και ζαμάνια. Καιρούς και ζαμάνια. Είσαι καλά. Πολύ καλά και μ' άρεσε πάρα πολύ το μακιγιάζ. Το ξαναλέω γιατί. Γιατί λείπει το μακιγιάζ. Γιατί τόσα χρόνια. Ναι. Μία πενταετία, όντως το μολύβι εδώ πέρα, ρε παιδιά. Πόσο μολύβι έχεις φάει κάτω από τον παιδί μου, δεν είναι μολύβι, έτσι γεννήθηκα εγώ. Ήταν απλά πιο δυνατό μέρο και τώρα που το έχουμε σβήσει. Τι άλλο θα σβήσει, παρακαλώ. Αφαιρέθηκε το μόνιμο μολύβι. Μολύβι και το μολύβι. Ψηφίστε τώρα, τηλεφωνήστε στο 28-2-13-7-44. Θέλετε μολύβι από κάτω ή δεν θέλετε. Οι τρεις πρώτοι που θα βγουν μετά από κλήρωση στο τέλος της εβδομάδας. Θα κερδίσουν. Τι θα κερδίσουν. Μολύβι, όχι, θα κερδίσουν την παρουσία μου στην στο υπόλοιπο τη σεζόν. Θα βγαίνω εγώ. Με μολύβι, όχι κερδίσω. Ευχαριστώ. Γιατί είχε μια σκορδοκαίλα ο κόσμο, α πούμε, θα βγαίνω εγώ με μολύβι. Όχι. Λοιπόν, για να μην χρονοτρεβούμε, επειδή έχουμε να πούμε. Για ζυμαρικά και μα αρέσουν. Έτσι. Επειδή είναι και ένα φαγητό που το φτιάχνουμε συνέχεια. Τα μακαρόνια. Πε το, άμα φά πολύ. Άμα δεν τη το πει. Ελαιόλαδο. Τα. Όχι, μπορεί να φας. Δεν είπαμε. Στη διατροφή δεν ορίζει τίποτα και κανένα το καθόλου. Βεβαίω και μπορούμε να φάμε, αλλά εντάξει, θα είναι περιορισμένη ποσότητα. Πες το, ποιο είναι. Έχει μέσα το ξηρό καρπό, έχει μέσα το ελαιόλαδο, έχει μέσα κουκουνάρια. Δηλαδή. Εντάξει, έχει πολλά θερμιδικά στοιχεία. Και βασιλικό. Είναι υπέροχη. Άκρο θερμιδικό. Ω, παιδιά, μόλι μου είπε σε ξέρω καρπού τώρα και. Όχι, δεν πολύ λάθο. Άπαπαπαπα, όχι. Πες το. Μην το πει πουθενά. Εξαιρετική. Είναι εξαιρετική, με να μ' αρέσει πάντα. Ούτε εγώ το έχω με την πέστο καθόλου. Anyway, δεν θα μιλήσουμε για την πέστο τώρα. Λοιπόν, να, σήμερα θα πούμε για τα ζυμαρικά. Πολύ ωραία. Τα κριτικά όμως. Αλλά τα κριτικά ζυμαρικά, συνεχίζοντας την παράδοση και, και το αφιέρωμα που έχουμε στην κριτική κουζίνα και διατροφή. Μαζί μας η Μίλη Κρήτης. Μαζί μας η Μίλη Κρήτης και μάλιστα η συγκεκριμένη συνταγή είναι και μία πρόταση από τους Μίλους Κρήτης. Τέλεια. Και τους ευχαριστώ πολύ. Να δείξουμε το βιβλιαράκι. Αυτό. Δεν είναι ανάγκη να το δείξουμε, το δείχνουμε στη. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το έχουμε. Να το. Λοιπόν, το βιβλιαράκι το οποίο μπορούν να το προμηθευτούν όσοι επιθυμούν από τα σούπερ μάρκετς, από τα ταβεία των σούπερ μάρκετς. Στην τελευταία σελίδα θα βρουν το κουπόνι συμμετοχής για τον διαγωνισμό, τον οποίο έχουμε ήδη πει τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Ο διαγωνισμός είναι πανελλαδικός. Ακριβώς, είναι πανελλαδικός. Θα τρέχει μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Πολύ ωραία. Είπαμε ότι όσοι θέλουν, όσοι επιθυμούν, μπορούν να στείλουν το κουπόνι συμμετοχής και τη συνταγή τους στους Μίλους Κρήτης ή μέσω ίντερνετ στο www.mils.gr και οι κατηγορίες οι οποίες θα διαγωνιστούν, οι συνταγές που θα στείλει ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι υψηλής διατροφικής αξίας, το πρωτότυπο ψωμί, παραδοσιακή πίτα, παραδοσιακή κρητική συνταγή και πρωτότυπη συνταγή. Και κατόπιν φυσικά της ψηφοφορίας που θα έχουμε από την Επιτροπή, ναι. Είμαστε μια τριμελής Επιτροπή, θα βγουν και 15 νικητές. Τα δώρα είναι, το βλέπετε κιόλας, είναι δωρεπιταγές αξίας 3.000 ευρώ, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ από το κατάστημα Μαντωνανάκης Home, συν 250 κιλά αλεύρι από τους Μήλους Κρήτης σε συνολική ποσότητα. Να ρωτήσω κάτι, άμα κερδίσει κάποιος 250 κιλά αλεύρι. Είναι συνολική ποσότητα. Τι είναι συνολική ποσότητα. Ένας 250 κιλά. Γιατί. Ούτε φούρναρης δεν. Ναι, τι να τα κάνει 250 κιλά. Εντάξει. Εγώ, ωραία, όλες, τώρα μου χαλάσατε την ερώτηση. Συνολικής αξίας, συνολικής ποσότητας 250 κιλά. Αυτή η συνταγή που θα πούμε σήμερα, τα κριτικά ζυμαρικά, πώς λέγεται, μη. Μαγκύρι. Μαγκύρι. Να πούμε αρχικά. Να ρωτήσω, να πεις εσύ αρχικά. Όχι, γιατί. Ναι, συγγνώμη. Ναι, μας ακούτε. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν σας μην πούμε τίποτα. Μαζί μας το Πρίμα Πλώρα, αυτό το εξαιρετικό εστιατόριο στο Ρέθινο. Και μπορείτε να συνεχίσετε. Τώρα θα αρχίσουν να λένε πάλι ποιοι είναι αυτοί. Μπορείς να την αφαιρέσεις από τη φωτογραφία. Μπορεί να τη βρούμε τα παιδιά και να τα καλέσουμε να δούμε. Παιδιά, ναι, αν μας βλέπετε και είστε στη φωτογραφία, θα σας κάνουμε εμείς δώρο ένα δείπνο ή ένα γεύμα στο Πρίμα Πλώρα. Ελάτε εδώ να σας γνωρίσουμε. Να τα παιδιά αυτά. Αν μας παρακολουθούν τώρα, να επικοινωνήσουν μαζί μας 28-210-36-744. Γιατί είδες. Μπορεί να είναι το τυχερό τους. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, μαγκύρι. Μαγκύρι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα ακούσει. Ούτε εγώ ποτέ. Δεν είναι κάτι.
ένα κοινό. Δεν σαν τις φιλοπίτες, ας φαγητό. Πούμε. Όχι, δεν είναι σαν που τις είναι φιλοπίτες. Είναι ένα μερικό που το φτιάχνει στο σπίτι που είναι ευρέως διαδεδομένο. Οι φιλοπίτες έχουν και πάρα πολλά αυγά για να γίνουν. Είναι τελείως διαφορετική συνταγή. Αυτό δεν έχει, δηλαδή. Αυτό δεν έχει καθόλου. Έτσι. Είναι ένα απλούστατο παραδοσιακό κρητικό φαγητό, ζυμαρικό. Το οποίο το φτιάχνανε στα πολύ παλιά χρόνια και έχω γράψει και στο Facebook, όποιος επιθυμεί μπορεί να δει λιγάκι την ιστορία του, mm-hmm. τη λέξη, από πού προήλθε η λέξη μαγκύρι. Ενδέχεται, γράφουν κάποια βιβλία λαογραφικά, ότι μπορεί να προήλθε από τη λέξη μαγκύρ, που ήταν ένα νόμισμα το οποίο ήταν λίγο φτηνό, ας το πούμε. Ήταν ένα νόμισμα το οποίο δεν είχε μεγάλη αξία. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να οτιδήποτε κάνουνε και δεν ήταν μεγάλης αξίας και τέλος πάντων δεν ήταν και τόσο αξιοσημείωτο, mm-hmm. να βγει και από εκεί η λέξη μαγκύρι. Επειδή αυτό το φαγητό ήταν πάρα πάρα πολύ φτηνό το και το φτιάχνανε κυρίως ο φτωχός λαός που δεν είχε να φτιάξει με άλλα υλικά. Ακριβά και τα λοιπά. Και ίσως λέει από εκεί προήλθε. Ακριβή διατροφική αξία παρόλα αυτά. Ακριβή διατροφική αξία. Θερμιδική. Θερμιδική έτσι και έτσι. Α. Θα το δούμε και έτσι, θα το δούμε και αλλιώς. Λοιπόν, για να προλάβουμε να πούμε πρώτα τα υλικά, θα χρειαστούμε μισό κιλό αλεύρι, mm-hmm. ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό, τρεις κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα και ανθότυρο ξυσμένο ή άλλο τυρί τριμμένο. Εγώ θα προτιμήσω το ανθότυρο. Αχ, και εγώ. Να τιμήσουμε λιγάκι τα παραδοσιακά μας τα προϊόντα. Ο ξηρός ανθότυρος, έτσι. Ξηρός ανθότυρος. Μπορούμε, εδώ υπάρχει μια αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε στο θέμα του ανθότυρου ή του άλλου τυριού. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γιαούρτι. Μερικοί χρησιμοποιούσαν και γιαούρτι. Και εγώ και τώρα ακόμα σε αυτές τις μέρες. Εμένα μου αρέσει και πολύ αυτό. Προτιμώ τον ανθρώπινο. Ναι. Εντάξει, είναι θέμα προτίμησης. Λοιπόν, το συγκεκριμένο φαγητό θέλω να το δούμε λιγάκι. Ένας από τους λόγους που το επέλεξα είναι και η καθημερινή σχετικά χρήση ζυμαρικών που έχουμε στα περισσότερα νοικοκυριά. Θεωρώ ότι η διαδικασία. Του... αγαπάνε πολύ και τα παιδιά, έτσι. Το λατρεύουν. Το λατρεύουν. Θεωρώ τη διαδικασία του όχι τόσο χρονοβόρα και δύσκολη. Δεν είναι πια και τόσο ακατόρθωτο να φτιάξουμε σπιτικά, ζυμαρικά, παραδοσιακά, με μεγάλη θρεπτική αξία και, χωρίς, και να ξέρουμε τόσο μόνο τι υλικά βάζουμε μέσα. Και πόση θεωρώ ώρα, ότι μπορούμε να το αναβιώσουμε στη σημερινή εποχή, το συγκεκριμένο φαγητό. Πόση παρόλο που είναι περίπου πολύ παλιό. Για να γίνει αυτό. Συνολικός χρόνος να είναι κανένα δίωρο. Δηλαδή περιμένουμε να φουσκώσει ζύμη λιγάκι, δηλαδή θα δείτε τώρα, έχω γράψει και την εκτέλεση, όπου ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί και τα αφήνουμε, ζυμώνουμε μέχρι να γίνει κανονική ζύμη μάλλον, για να ανοίξουμε φύλλο. Οπότε βάζετε τη μαμά σας, το φτιάχνει και μετά το παίρνετε εσείς και το μαγειρεύετε. Πολύ ωραία. Και μπορούμε να βάλουμε δικό σου μετά. Μπορεί να βάλουμε τη γιαγιά και να φτιάξει το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, ή να ασχοληθούμε και λίγο με τα παιδιά μας, όσοι έχουν, όσες μητέρες έχουν. Και μιλάμε. Οικογένεια τέλος πάντων, με μικρά παιδιά, όπου μπορούν να λέμε ένα Σάββατο που δεν θα δουλεύουν. Εκεί που θα φτιάχναν τη μακαρονάδα, να καθίσουν λίγο παραπάνω, έτσι, να ασχοληθούν και με τα παιδιά. Όχι, δεν είναι έτσι και πάρα πολύ ωραία. Διότι θα κάτσεις λίγο παραπάνω να φτιάξεις τη μακαρονάδα και να ασχοληθούν με τα παιδιά και μετά θα κάτσεις και άλλες τρεις ώρες για να μαζεύεις τα λεύγια με την ηλεκτρική από παντού που έχουν τρυπώσει. Η μάνα κάτι παραπάνω, ξέρει. Κοίταξε. Οπότε γιατί να μην το φτιάξεις το μακαρονάκι μόνο σε μια άλλη μέρα που θα λείπει το παιδί. Όμως αυτό σημαίνει ότι. Να φτιάξεις κουλουράκια με το παιδί. Να φτιάξεις κανένα κουλουράκια. Απλά το λέω γιατί αυτή την ευκολία που κοιτάνε συνέχεια και συνεχώς τα σημερινά νοικοκυριά έχουν καταντήσει τα παιδιά του να μην πω πως τα έχουν καταντήσει. Γιατί πρέπει να πω και εγώ την αλήθεια. Ναι, θα μου την ξαναπείς και την αλήθεια όταν θα κάνεις ένα παιδί. Δεν θα πως καταλαβαίνεις, θα σε καλέσω εδώ να μου τα πεις όλα. Πας περιπτώσει. Όλη την αλήθεια. Εγώ τα λέω ξέρεις εξασφαλούς τώρα, αλλά θεωρώ ότι και να κάνω παιδί. Πάλι στο πρόχειρο και στο γρήγορο δεν θα το έχω. Λοιπόν, το μαγκύρ θα το έχω κορώνει στο κεφάλι μου. Σκεπάζουμε την ζύμη που έχουμε φτιάξει με τα υλικά που έχω αναφέρει σε ζεστό μέρος για μια ωρίτσα περίπου. Δηλαδή το χρονοβόρο της υπόθεσης είναι στην ουσία η μία ώρα που να περιμένουμε. Να φουσκώσει ζύμη. Ωραία. Εντάξει. Μετά, χωρίζουμε τη ζύμη σε 10 μέρη. 10 μέρη είναι σχετικό τέλος πάντων, στα μέρη που θέλει ο καθένας. Και τα ανοίγουμε τα φύλλα. Κόβουμε το κάθε φύλλο πρώτα σε λωρίδες, μικρού πλάτους, περίπου 2 εκατοστών, και μετά σε μικρά τετραγωνάκια. Στην ουσία κάνουμε μικρά τετραγωνάκια με τη ζύμη αυτή την οποία θα έχουμε φτιάξει. Τα μισά από αυτά που θα φτιάξουμε τα βράζουμε σε νερό το οποίο έχουμε ρίξει αλάτι, περίπου 2 λίτρα νερό θέλει στην κατσαρόλα μας.
Και τα άλλα μισά τετραγωνάκια από αυτό το ζυμάρι τα τηγανίζουμε σε λάδι. Σε ελαιόλαδο. Ναι. Μετά, η συνταγή είναι καθ' αυτή η συνταγή, έτσι, η original συνταγή. Μετά θα ανακατέψουμε τα τηγανισμένα μεταβραστά και θα προσθέσουμε και το λάδι το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να τηγανίσουμε τα μαγείρι. Ωραία. Και τα μισά βάλουμε... δηλαδή είναι μαλακά και τα άλλα μισά είναι τραγανά. Τα μισά είναι βρασμένα σε νερό, ναι, και τα άλλα μισά είναι τηγανισμένα, τα οποία τα έχουμε ρίξει όμως και αυτά μετά στο βρασμένο νερό. Το νερό έχει γίνει παχύ γιατί έχει αφαιρεθεί, έχει βραστεί και έχει δημιουργηθεί από το άμυλο ένα, ας το πούμε, μια σούπα. Χυλός, ας πούμε. Σαν χυλός. Έχει χυλώσει λίγα και το νερό. Έχει χυλώσει, ναι, αρκετά. Και έτσι το σερβίρουμε. Το σερβίρουμε δηλαδή ζουμερό. Όπως τα μακαρόνια στο Ηράκλειο. Όχι, είναι ακόμα πιο ζουμερό. Μπορείς το κρέατο ζούμε. Έχω μία σχετική φωτογραφία, δεν την έφερα. Λοιπόν, όπου είναι πολύ πολύ ζουμερό το συγκεκριμένο φαγητό, είναι σαν σουπίτσα, σαν χυλός τέλος πάντων, με το ζυμαρικό αυτό. Τώρα, όποιος θέλει, βάζει από πάνω ή ανθότερο τριμμένο, ή οποιοδήποτε άλλο τυρί τριμμένο, ή γιαούρτι. Να ρωτήσω εγώ κάτι, μπορούμε να μην τηγανίσουμε τα μισά, αλλά να τα βάλουμε όλα στη. Η δική μου πρόταση τώρα ποια είναι. Ναι. Αυτή είναι η κανονική συνταγή. Πάμε να δούμε τώρα την light εκδοχή. Ωραία. Έτσι, γιατί μπορούμε λιγάκι να το προσαρμόσουμε σε καλύτερα δεδομένα διατροφικά. Είδες. Μην τηγανίσετε λοιπόν τα μισά, αλλά να τα βράσετε όλα. Σωστά. Να μην τα τηγανίσουμε. Θα μου πεις, ναι, η γεύση και το ένα. Οκ, η γεύση ίσως θα μην είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά γλιτώνουμε, θεωρώ εγώ, αρκετές θερμιδούλες. Και δεν αλλάζει και δραματικά. Σχεδόν 200 θερμίδες γλιτώνουμε. Ακριβώς. Δεν λαθούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, γύρω στις 650 θερμίδες περιέχει η μερίδα ενός κανονικού πιάτου μαγκύρι, ενώ περίπου 470 είναι η light. Αυτές τις 200 τις κάνεις τράβα με μια σοκολάτα που θες να φας μετά το φαγητό. Μετά. Έτσι, μπράβο. Τέλειο, με το επιδόρπιο. Και εξισορροπήσαμε τις θερμίδες. Αυτό με τα light προϊόντα που τρώμε, τρώμε, τρώμε. Αλλά αν ήθελες 10 και καλά να πάρεις 650 και να μην φας δύο διαφορετικά. Δηλαδή το προτιμάω, να σας πω την αλήθεια, από το να το τηγανίσουμε και να το μετά να βάλουμε και το τηγανόλαδο μέσα στο τσικάλι με, με τα βρασμένα ζυμαρικά. Εντάξει, απλά είναι μια πιο light εκδοχή. Σωστά, σωστά. Τώρα, που μας κάνει καλό αυτό, είναι πλούσιο στους σύνθετους υδατάνθρακες, ναι, που ως γνωστό προσφέρουν σταδιακή απελευθέρωση ενέργειας. Μας κρατάνε δηλαδή σε ενέργεια για πάρα πάρα πολλές ώρες. Καλή πηγή σιδήρου και φωσφόρου, όπως όλα τα ζυμαρικά. Και επίσης, λόγω του ανθότυρου, περιέχει αρκετά ικανοποιητικές ποσότητες ασβεστίου. Καλή, καλή τροφή και πολύ καλή ιδέα σας λέω, γιατί είναι ένα φαγητό το οποίο το ζυμαρικό υπάρχει στη ζωή μας τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, οπότε μπορούμε να κάνουμε την εναλλακτική και αυτή και την ευθύνη αυτή. Ξέρουμε ποιες περιοχές φτιάχναν μαγκύρι ή γενικά σε όλη την Κρήτη. Από ό,τι διάβασα, με Σαρά, γενικά και προς Ηράκλειο μεριά, το είχαν πιο πολύ. Τα ζουμερά, έτσι. Το είχαν πιο πολύ, ναι. Από εκεί τώρα. Τα ζουμερά. Μπορούμε να το αναβιώσουμε και εμείς. Πολύ θρεπτικό, πολύ άγνο. Ναι, μπορεί να το συναντήσουμε σε κανένα κατάλογο εστιατορίου, έτσι, σίγουρα, ένα μαγκύρι, ζυμαρικά μαγκύρι, χειροποίητα κτλ. Κτλ. Γιατί σε ένα χωριό, έτσι, αυτά τα ωραία που είναι και στο Νότιο Ηράκλειο, που είναι και μεγάλα μια εκδρομή, χωριά. Ρε παιδιά. Μακάρι να πάμε. Καλά, ας πάμε μέχρι το Πρίμα Πλώρα. Ας πάμε μέχρι το Πρίμα Πλώρα. Μετά συνεχίζουμε και μέχρι το Ψάρα, δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό κάθε εβδομάδα το κανονίζουμε, για να δούμε. Βέβαια. Θα μας κάτσει στο τέλος. Θα συνεχίσουμε και με άλλα, έτσι, το περίεργα και ωραία όμως γευστικές συνταγές. Πάντα άκρως παραδοσιακές. Απλά μου έκανε ότι μ' άρεσε αυτό, γιατί είναι κάτι που, να σας πω αλήθεια, ούτε και εγώ το είχα κατά νου. Λοιπόν, για να μην φάμε μαύρο, ναι, Ανδρέα Παπανδρέου 36 και στον πρώτο όροφο θα βρείτε την Νίκη την Ανδρουλάκη. Στο τηλέφωνο 28-210-45-303 και στο mail Ανδρουλάκη Diet Παπάκη Γιαχού. Και εμάς θα μας βρείτε αύριο την ίδια ώρα εδώ στην τηλεόραση. Και στο κόκκινο. Γεια σας.